Αγαπητοί και αγαπητές, γεια σας. Σήμερα θα δούμε σε αυτό το βίντεο το CD Burner XP. Με αυτό το πρόγραμμα λοιπόν θα μάθουμε πώς να κάνουμε εγγραφή σε DVD, αντιγραφή δίσκων, όπως εγγραφή ISO σε DVD. Πάμε να δούμε λοιπόν και στην πράξη. Αρχικώς να τονίσω, το πρόγραμμα αυτό παρέχεται δωρεάν, οπότε μην αγχώνεστε, έχει και επιλογή στα ελληνικά για όσους δεν ξέρουν καλά αγγλικά. Ο δίσκος δεδομένων μας επιτρέπει τη δημιουργία απεικονίσεων ISO, την εγγραφή δίσκων δεδομένων, CD κτλ. Πατάμε OK λοιπόν. Όπως μπορούμε να δούμε, μας εμφανίζει τη συλλογή δεδομένων. Για να κάνουμε λοιπόν καταγραφή κάποιων αρχείων εδώ, επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε. Για παράδειγμα κάνουμε drag and drop. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ερχόμαστε εδώ στα αριστερά, βλέπουμε και τα αρχεία, πατάμε εγγραφή. Τοποθετούμε τον εγγράψιμο δίσκο μέσα στο CD και μας εμφανίζει τις επιλογές εγγραφής. Καλό είναι να βάλετε την πιο χαμηλή ταχύτητα για να είστε ασφαλείς ώστε θα εγγραφούν όλα σωστά. Βάλετε την επιβεβαίωση δεδομένων. Εάν θέλετε να βάλετε και άλλα πράγματα στο μέλλον στο DVD σας, επιλέξτε το επέτρεψτε μελλοντικές αλλαγές. Αν θέλετε να κλειδώσετε το δίσκο και να μην ξαναεπιτρέψετε να μπουν άλλα αρχεία στο μέλλον με άλλη εγγραφή, επιλέγουμε τη δεύτερη επιλογή. Εμείς βάζουμε την πρώτη, αντίγραφα 1, και πάντοτε σε κίνηση εγγραφής ξεκινάει η εγγραφή μας στο δίσκο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να γράψουμε ένα ISO. Μας το έχει έτοιμο εδώ λοιπόν, μας κάνει και τη ζωή μας ευκολότερη, εγγραφή απεικόνισης ISO. Πατάμε OK, αναζήτηση, επιλέγουμε το αρχείο ISO που θέλουμε, το ίδιο πάλι, βάζουμε μια χαμηλή ταχύτητα, αφήνουμε στην αυτόματη επιλογή τη μέθοδος εγγραφής. Από εδώ έχει κάποιες επιλογές, βάζετε πάντα την επαλήθευση δεδομένων μετά την εγγραφή για να είμαστε σίγουροι. Από εδώ μπορούμε να κάνουμε και μετατροπή απεικόνισης σε ISO, βρίσκουμε δηλαδή το αρχείο που θέλουμε και το κάνουμε σε ISO, στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται καθώς είναι έτοιμο, και ξεκινάμε πάλι την εγγραφή του δίσκου. Για να κάνουμε αντιγραφή από δίσκο σε δίσκο, ερχόμαστε στην αντιγραφή δίσκου, πατάμε OK και στις επιλογές αντιγραφής έχουμε προεπιλεγμένο τον δίσκο που έχουμε στον υπολογιστή μας. Ξεκινάει η αντιγραφή, αφήστε επιλεγμένο τις προσπάθειες ανάγνωσης στις 3, μήπως βρει κάποιο σφάλμα. Όπως και αυτά προτείνω να είναι μη τικαρισμένα, καθώς η απενεργοποίηση επιδιόρθωσης σφαλμάτων υλικού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ώστε αν δεν γραφεί κάτι καλά στο CD σας ή DVD σας να μην το αναγνωρίσει, οπότε να πάει το DVD στράφη. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί, πατάμε αντιγραφή δίσκου και μόλις ολοκληρωθεί αφήνετε το εξαγωγή, βγαίνει αυτόματα το DVD, βάζετε το εγγράψιμο, ξεκινάτε πάλι τη διαδικασία, ενδεχομένως ξεκινάει αυτόματα και ολοκληρώνετε μετά από ένα αλφα διάστημα, ανάλογα και την ταχύτητα που έχετε βάλει. Πάλι εδώ προτείνω τη χαμηλότερη για να γίνει η εγγραφή σωστά και είσαστε έτοιμοι και έχετε καταφέρει να κάνετε αντιγραφή από δίσκο σε δίσκο. Σας έχω το πρόγραμμα από κάτω να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα για να το κατεβάσετε. Οποιαδήποτε απορία έχετε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like στο βίντεο αυτό. Γεια σας!